Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής μας, πώς μπορούμε να κάνουμε δηλαδή ποιοτικότερη τη ζωή μας. Ο κορονοϊός έφερε στην επιφάνεια, φίλες και φίλοι, ακριβώς τα προβλήματα που έχει να κάνει, που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, και προκειμένου να βρει, που ψάχνει να βρει λύσεις έτσι, για βιώσιμους τρόπους και να συνυπάρξει με το περιβάλλον. Υπάρχει κάτι πολύ καινούριο, το οποίο είναι και πολύ θαρρυντικό όμως. Υπάρχει το δίκτυο λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης Κύπρου και έχουμε μαζί μας τον φίλτα, τον Μάρκο τον Κυπριανού. Καλημέρα κύριε Κυπριανού. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, είναι παραδεχτό και νομίζω το κουβεντιάζουμε πολλές φορές, ότι δεν έχουμε και την καλύτερη σχέση εδώ στην Κύπρο με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι από τις προτεραιότητες μας. Μάλιστα. Και βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, σε κάποιους τομείς δεν τα πάμε τόσο άσχημα, σε κάποιους άλλους υστερούμε πολύ. Και ακριβώς, αν μου επιτρέπετε να πω λίγο το ιστορικό πώς έχουμε φτάσει εδώ σήμερα, να. Διότι αργήσαμε. Οφείλω να πω. Παρόλο που έχει άλλα κράτη που είναι ακόμα πιο πίσω από εμάς, αλλά αργήσαμε. Το δίκτυο λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΠΑ, στο οποίο συμμετέχω εγώ, δημιουργήθηκε το 2012. Και ο στόχος ήταν να βοηθήσει την προετοιμασία και υιοθέτηση μετά των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία έγιναν αργότερα. Οπότε, το 2015, σε Σύνοδο Κορυφής των ΗΠΑ, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, υιοθετήθηκε από τα κράτη-μέλη των ΗΠΑ το σύνολο των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Και βεβαίως αυτοί οι στόχοι, διότι δεν τους ξέρουμε, πολλές φορές επικεντρωνόμαστε στα περιβαλλοντικά θέματα, κλιματολογική αλλαγή, που βεβαίως είναι πολύ σημαντικό, αλλά οι 17 στόχοι, όπως το είπατε και εσείς, καλύπτουν όλα τα πλαίσια βιώσιμης ανάπτυξης. Εξού και είναι 17, και εμάς οι 17 μοιράζονται και σε 165-169 επιμέρους σκοπούς. Ναι, ναι. Και είναι, καλύπτουν από την φτώχεια, την υγεία, την μόρφωση, οικονομική ισότητα, κοινωνική ισότητα, ευκαιρίες εργασίας, το περιβάλλον, στη θάλασσα, στη στεριά, κλιματολογική αλλαγή, όλα αυτά τα καλύπτουν. Και αφού υιοθετήθηκαν, δεσμεύτηκαν τα κράτη-μέλη ως το 2030, που είναι φασικά σε 10 χρόνια από σήμερα, να τους έχουν πετύχει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κυπριανού. Αυτό, αυτό το δίκτυο λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης, φανταζόμαι, έγινε μετά από πολύ σοβαρή μελέτη, και αφού έχουν διαπιστωθεί και οι αδυναμίες των κοινωνιών αλλά και των πολιτιών να προωθήσουν ριζοσπαστικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα. Ναι, ουσιαστικά μπορώ να το χωρίσω σε δύο φάσεις. Ναι. Στην πρώτη φάση, όπως σας είπα όταν αρχίσαμε, ήταν για να σπρώξουμε για την υιοθέτηση, διαμόρφωση και υιοθέτηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ναι. Αφού υιοθετήθηκαν, τώρα ακριβώς προσφέρουμε λύσεις, εισηγήσεις, επιστήμη, τεχνογνωσία, στο πώς να εφαρμοστούν, να προωθηθούν και να εφαρμοστούν, να μπουν στην πράξη αυτοί οι στόχοι. Εξού και στο δίκτυο περιλαμβάνει ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, υπάρχουν και άτομα από την κοινωνία, υπάρχουν πολιτικοί, αλλά κατά κύριο λόγο είναι τεχνοκρατικό αυτό το δίκτυο. Και υπάρχει το δίκτυο ΗΠΑ, στο οποίο συμμετέχω, όπως σας είπα, από το 2014, αλλά υπάρχουν και εθνικά δίκτυα, επιμέρους δίκτυα, ναι, σε διάφορες χώρες, τα οποία βοηθούν, εντάξει, και συμβάλλουν στη διεθνή συζήτηση βέβαια γενικά, αλλά βοηθούν στην εφαρμογή, υιοθέτηση κατά κύριο λόγο και εφαρμογή, στο να τεθούν σαν προτεραιότητα οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα στην οποία εδράζονται. Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, κάτι πάνω σε αυτό. Είναι υποχρεωμένο ένα κράτος να υιοθετήσει τις εισηγήσεις ή απλά έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα? Όχι, είναι συμβουλευτικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Είναι πάλι και είναι μια μικρογραφία του διεθνούς δικτύου, δηλαδή συμμετέχουν πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε κάθε σημείο και με αυτές τις πληροφορίες και γνώσεις που έχουν βεβαίως εισηγούνται
στα διάφορα κέντρα λήψη αποφάσεων, δεν είναι μόνο θέμα κυβέρνησης, μπορεί να αφορά και την τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να αφορά και μη κρατικούς οργανισμούς, μπορεί να αφορά και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες και εκείνοι έχουν ένα ρόλο να δραματίσουν. Οπότε υποβάλλονται αυτές οι εισηγήσεις για να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν οι στόχοι. Βέβαια, πέρα από το να αποβληθούν οι εισηγήσεις, δημιουργεί και μια ομάδα πίεσης για να πείσει, να πιέσει. Και για μένα το πιο σημαντικό, να δημιουργήσει κοινή γνώμη. Το πρόβλημα σε όλα τα κράτη είναι ότι δεν υπάρχει κοινή γνώμη. Αυτή η επιθυμία εφαρμογής στο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης μένει σε ένα επίπεδο επιστημονικό, πολιτικό, διοικητικό, όπως θα το πούμε, αλλά ο μέσος πολίτης δεν έχει αντιληφθεί και πολλοί νομίζουν ότι όταν μιλάμε βιώσιμη ανάπτυξη μιλάμε μόνο για το περιβάλλον, που εντάξει είναι σημαντικό, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι τομείς, ή ότι μιλάμε μόνο για αναπτυσσόμενες χώρες και εμείς που είμαστε ανεπτυγμένοι, ας το πούμε έτσι, είμαστε, δεν έχουμε ανάγκη. Τώρα όμως, κύριε Υπουργέ, από την άλλη, το ερώτημα το δικό μου είναι, υπάρχει πολιτική βούληση των κρατών να υιοθετήσουν πρακτικές και μεθόδους για να πάνε κοινωνίες πιο μπροστά? Σας εδώ πω κάτι, εδώ υπάρχει ένα πρακτικό, μια πρακτική πτυχή που νομίζω βοηθάει σε αυτό. Κοιτάξτε, πάντα είναι δύσκολο, γιατί να είμαστε ειλικρινείς, οι κυβερνήσεις κοιτάζουν για πιο βραχυπρόθεσμα προγράμματα, τα οποία θα τους βοηθήσουν στις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε οποιαδήποτε δημοκρατία. Και τα μακροπρόθεσμα που θα αποδώσουν ωφέλη σε 10-15 χρόνια μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Από την άλλη όμως, υπάρχουν μετρήσιμα κριτήρια. Υπάρχουν δείκτες, οι οποίοι ακριβώς καθορίζουν την επιτυχία σε επιμέρους ζητήματα, είναι πάρα πολύ επιστημονικά τεκμηριωμένοι, οι οποίοι καθορίζουν την πρόοδο που κάνει κάθε κράτος. Παρένθεση, θα πω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κύπρος είναι στην τελευταία θέση αυτή τη στιγμή, που είναι κρίμα, γιατί μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Αλλά ακριβώς με τη δημοσιοποίηση αυτών των κριτηρίων και τη δημοσιοποίηση της ιεράρχησης των κρατών ανάλογα με τον βαθμό επιτυχίας τους, πιστεύω δημιουργείται και μία πίεση, μία πολιτική πίεση, μία πίεση από την κοινωνία για να προχωρήσουν πιο αποτελεσματικά στην υιοθέτηση και εφαρμογή των στόχων. Και νομίζω ότι ακριβώς είναι στην κατάλληλη στιγμή που ιδρύεται το Κυπριακό Δίκτυο, διότι έχουμε ανάγκη στην Κύπρο και από το συντονισμό, διότι μέσω του δικτύου θα συντονίζονται όλοι όσοι ασχολούνται με αυτούς τους τομείς, θα ενώσουν δυνάμεις για να βγάλουν τα καλύτερα αποτελέσματα, να βγάλουν τις καλύτερες εισηγήσεις, να βρουν λύσεις, να εισηγηθούν λύσεις. Και ανάλογα και με τη συμμετοχή, αν δείτε και που συμμετέχουν τόσα πανεπιστήμια, τόσα ερευνητικά ιδρύματα, ασκείται και μία πίεση προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων να προχωρήσουν πιο αποτελεσματικά. Και επομένως ο ρόλος του δικτύου, και πιστεύω ότι τώρα που θα υπάρχει και το Κυπριακό Δίκτυο, το οποίο θα είναι πάντα σαν συντονισμό με το διεθνές βεβαίως, ναι, και με το Ευρωπαϊκό και με το Μεσογειακό, γιατί υπάρχει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει και σε επίπεδο της Μεσογείου, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε αλλαγή καλύτερων πρακτικών, βέλτιστων πρακτικών, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να πιέσουμε, να προωθήσουμε για την εφαρμογή των στόχων. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή έχετε μια εκδήλωση που έχει να κάνει, ναι, με τη δημιουργία του δικτύου. Πέστε μου λίγο γι' αυτό και να το κλείσουμε. Ναι, βεβαίως το δίκτυο πήρε την έγκριση, το Κυπριακό Δίκτυο πήρε την έγκριση από το Διεθνές τέλος του χρόνου πέρσι. Βεβαίως μέχρι να γίνουν οι προετοιμασίες, έγινε το θέμα με τον κορονοϊό, κάπου καθυστερήσαμε. Την Παρασκευή θα γίνει η επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων του δικτύου. Θα γίνει ηλεκτρονικά, διότι δεν υπάρχει ακόμα δυνατότητα, είναι δύσκολο να υπάρξει επιτόπου η εκδήλωση. Θα συμμετέχουν και συνάδελφοι από το εξωτερικό. Θέλω να πω ότι ο εγκέφαλος, να μου θα πει όρος, ναι, όλου αυτού του συστήματος από το 2012 και πριν ακόμα, στη συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών, είναι ο καθηγητής Jeffrey Sachs, ο οποίος είναι πολύ γνωστός οικονομολόγος, ασχολείται με τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Επομένως, θα απευθύνει και αυτός το λόγο του από την Αμερική όπου βρίσκεται. Θα έχουμε και συμμετοχή άλλη από διεθνή δίκτυα και θα γίνει την Παρασκευή η ώρα 3.30. Εκείνο που θέλω να τονίσω ότι θα είναι ανοιχτό και για το κοινό,
μέσω του καναλιού του Κυπριακού Ινστιτούτου. Μάλιστα. Είτε στο YouTube, είτε στο Facebook ή και στη σελίδα του ίδιου του δικτύου στο Facebook. Απλώς να πω ότι είναι τα αγγλικά χαρτικά που χρησιμοποιούνται, το SDSN. Μάλιστα. SDSN Cyprus. Οπότε όποιος θέλει... ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει. Τώρα έχει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και κάτι θα πάει εκδήλωση. Πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουν... Σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποια είναι η ατζέντα και ποια είναι τα 17 αυτά στρατηγικά σημεία που προωθείται. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Υπουργέ, για το θέμα αυτό, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να μπει στη ζωή μας και να το βοηθήσουμε όλοι, γιατί μας αφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και χάρηκα ιδιαίτερα. Να είστε καλά.